Είμαστε πάνω από 2 χρόνια απροστάτευτοι ουσιαστικά μέσα στην δίνη της πανδημίας. Βρισκόμαστε μπροστά στην κορύφωση της προσπάθειας της κυβέρνησης να ολοκληρώσει το αντεργατικό έγκλημα της απόλυσης των εργαζομένων της ΔΑΡΚΟ και το ξεπούλημα της επιχείρησης σε μια συγκυρία που το νικέλιο παράγεται και αποδεικνύεται χρυσός. Ταυτόχρονα, συμπληρώνονται 28 μήνες συγκλονιστικού και καθοριστικού δικού σας αγώνα που κατάφερε μέχρι τώρα να χαλάσει στην κυριολεξία τα σχέδια της κυβέρνησης. Είμαστε εδώ, πιο αισιόδοξοι και δυνατοί, μετά την πετυχημένη απεργία, 24ωρη απεργία της 6 του Απρίλη, σαν συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων των εργαζομένων της Κόσκο, της ΙΦΟΥΤ, των υποδόμων, των υγειονομικών, των απολυμμένων στα πετρέλαια Καβάλας και άλλων, που δεν δέχονται να σκύψουν το κεφάλι, αντιστέκονται μπροστά στην πίεση, στην επίθεση της κυβέρνησης που έκαναν κουρελόγαρτο στην κυριολεξία τους ανεργατικούς νόμους και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εξάλλου, πρέπει να πούμε ότι διδασκόμαστε από την ιστορική εμπειρία του κομματός μας και του εργατικού κινήματος, βαδίζοντας και εμείς τα χνάρια των αλήθειων της ταξικής πάλης. Πριν από 80 χρόνια, σαν και χθες, 14 Απριλίου του 1942, ξεκίνησε η μεγάλη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδας, που ήταν η πρώτη απεργία σε συνθήκες τριβής κατοχής στη χώρα μας. Και ανάγκασε την κατοχική τότε κυβέρνηση να αποδεχτεί τα αιτήματα των απεργών. Αυτή η απεργία έδωσε κουράγιο και απάντηση σε όλους τους κατεχόμενους λαούς και απέδειξε ότι όταν οι εργαζόμενοι το αποφασίσουν, έχουν ακαταμάχητη τη δύναμη τέτοια που μπορεί να τα βάσουν με ένα πανίσχυρο εχθρό. Σύντροφοι και φίλοι, την ίδια περίοδο είναι σε εξέλιξη σημαντικές κινητοποιήσεις ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας, που είναι με την πλευρά των απεργών στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται μάτια ανοιχτά, καθαρό μυαλό, ζεστή καρδιά, γιατί βομβαρδιζόμαστε πραγματικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την υπεριαλιστική νατοϊκή προπαγάνδα με σκοπό να κάνουν τη νύχτα μέρα. Επιχειρούν να ξεπλύνουν τις ευθύνες αυτών που είναι υπεύθυνοι για τις σφαγές, για τα εγκλήματα που έχουν διαταχθεί για πολλές δεκαετίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τα εγκλήματά τους για τα οργαυτώματα, για τις βόμβες να πάρουν στο Βιετνάμ. Δεν ξεχνάμε την εικόνα του καμένου κοριτσιού που έτρεχε γυμνός του Σαϊγκόν. Δεν ξεχνάμε τις σφαγές και τις δολοφονίες των αμάχων σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Αλγερία μέχρι την Ινδοκίνα, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Βελιγράδι, τη Σεπρέλιτσα και αλλού. Οι φωνιάδες των λαών προσπαθούν στο όνομα της απαράδεκτης εισβολής των Ρώσων υπεριαλιστών στην Ουκρανία, όχι μόνο να κρύψουν τις ευθύνες τους, αλλά να συστοιχίσουν τους λαούς πίσω από τις δικές τους επιδιώξεις και συμφέροντα.